φιλιά για τους ελεύθερους επαγγελματίες η ακρίβεια που σφίγγει όλο και περισσότερο με την ανησυχία να εντείνεται. Τα κόστη των υλικών που αυξάνονται, οι ανατιμήσεις που καλπάζουν και το αμέτωχο όπως λένε η κεντρικό κράτος οδηγεί αρκετούς ελεύθερους επαγγελματίες της Κρήτη στον όλεθρο. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία διπλασιάστηκε η τιμή τους όπως είναι στο αξίλα, στο αλουμίνιο και στο χαλκό που σημαίνει ότι έχουν επιβαρυνθεί όλοι αυτοί οι επαγγελματίε που χρησιμοποιούν τέτοια προϊόντα. Γιατί αύξηση μιλάμε. Τον διπλασιασμό. Μιλάμε για σε πολλέ περιπτώσεων και 100% πάνω η αξία του από ό,τι ήταν πριν από δύο χρόνια. Κυρίω τι δαπάνε, η ενέργεια, τα καύσιμα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ε, βλέπουμε ότι οι τιμέ ξανά καλπάζουν προ τα πάνω. Η ασφαλιστική αγορά κράτησε όσο μπορούσε χαμηλότερα τα ασφάλιστρα σε σχέση με τους χώρους. Έδωσε τα κίνητρα σε σχέση με τις ασφαλίσεις κατοικιών που αφορούν τον κλάδο πυρό και τον κλάδο φυσικών καταστροφών, το κομμάτι που το κίνητρο να δώσει μια έκπτωση στον έμφυα. Για ακόμη μια φορά, οι ελεύθεροι επαγγελματίε εξέφρασαν την αντίθεσή του για το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο χαρακτήρισαν αντισυνταγματικό. Οι ίδιοι δεν το βάζουν κάτω, καθώ όπω λένε, υπάρχει το ενδεχόμενο να προσφύγουν στο Συμβούλιο τη Επικρατεία. Επηρεάζει γιατί δεν παίρνει τα πραγματικά αποτελέσματα τα οποία έχει κάθε επιχείρηση να δηλώσει είτε αυτά είναι η κέρδη είτε είναι η ζημιά. Υπολογίζεται εκμαρτά τα κέρδη. Τη κάθε, της κάθε επιχείρησης. Ζητήσαμε το ενδεχόμενο και της προσφυγής στο Συμβούλιο της Πεκρατείας. Περιμένουμε από την κυβέρνηση να βγει ο νόμος, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει ψηφιστεί, αλλά λείπουν όλες αυτές οι διευκρινιστικές εγκύκλοι, οι οποίοι θα χρειαστούν για να εφαρμοστεί αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο. Ο ασφαλιστικός χώρος χρόνια τώρα δεν έκρυψε ποτέ εισοδήματα και αντιμετωπίζεται με έναν τρόπο βάναυσο φορολογικό. Αγκάθι για πολλού κλάδου παραμένει η έλλειψη εξειδικευμένων εργατικών χεριών, καθώ όπω λένε, η προσέλκυση κόσμου στο χώρο είναι πολύ περιορισμένη και αρκετοί είναι αυτοί που έχουν στρέψει το βλέμμα σε άλλα επαγγέλματα. Σχεδόν σε όλου του κλάδου δεν υπάρχουν τεχνίτε για να μπορέσουν να εργαστούν στη βιοτεχνία και αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα. Δυστυχώ οι σχολέ οι οποίε υπάρχουν τείνουν να κλείσουν γιατί δεν πηγαίνουν παιδιά να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Πάντα υπάρχουν επαγγελματικέ ευκαιρίε. Απλά θα πρέπει ο κάθε ένα που θα ασχοληθεί με ένα επάγγελμα όπω το δικό μου να μπορεί να προσαρμοστεί στι νέε συνθήκε ανταγωνισμού και να μπορεί να είναι ευέλικτο κυρίω χρησιμοποιώντα και την τεχνολογία και τα μέσα που του παρέχουν. Όλα αυτά βρέθηκαν στο επίκεντρο τη ετήσια Γενική Συνέλευση Ομοσπονδία Βιοτεχνών και εμπόρο νομού Ηρακλείου, με τους κλάδους να ενώνουν δυνάμει με στόχο ένα καλύτερο αύριο για την βιωσιμότητά τους. Εδώ πέρα μιλάμε για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών μας. Ε, μιλάμε για το αύριό μας, ε, για όλους μας, όχι μονάχα για συγκεκριμένου κλάδους, για όλους τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερου επαγγελματίε βιοτέχνες.